Με νέες ειδικότητες ξεκινούν το επόμενο σχολικό έτος στα επαγγελματικά λύκεια της Αλεξανδρούπολης. Στην ουσία πρόκειται για τις ειδικότητες που είχαν καταργηθεί προδιετίας όταν είχαν συμβεί αλλαγές στην παιδεία. Από τις 3 Ιουνίου του 2015, με υπουργική απόφαση, επανέρχονται στα καθήκοντά τους τα εκπαιδευτικά οι εκπαιδευτικοί που είχαν τεθεί στη διαθεσιμότητα επειδή είχαν καταργηθεί οι αντίστοιχες ειδικότητες. Οι ειδικότητες που επανέρχονται, σύμφωνα με τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου, είναι οι εξής. Στο πρώτο ΕΠΑΛ έχουμε όσον αφορά την ομάδα προσανατολισμού υγείας και πρόνοιας αισθητικής κομμωτικής, έχουμε από τον τομέα υγείας και πρόνοιας έχουμε την ειδικότητα του βοηθού φαρμακείου και από τον τομέα αισθητικής κομμωτικής έχουμε την ειδικότητα κομμωτικής και αισθητικής. Και όσον αφορά από την ομάδα των τεχνολογικών εφαρμογών, έχουμε την ειδικότητα γραφικών τεχνών. Πρέπει να γνωρίζουν οι μαθητές ότι οι ειδικότητες αυτές θα λειτουργήσουν από το 2015-2016 και όσον αφορά στην πρώτη τάξη και όσον αφορά στη Δευτέρα. Ιδρύονται οι αντίστοιχες ειδικότητες που λειτουργούσαν και παλιά, όπως είναι η ειδικότητα του βοηθού νοσηλευτού, όπως είναι η ειδικότητα των ιατρικών βιολογικών εργαστηρίων και η ειδικότητα του βοηθού βρεφονιπιοκόμου. Το αντίστοιχο συμβαίνει και με το πρώτο ΕΠΑΛ του Δημοτήχου και το πρώτο ΕΠΑΛ της Ορεστιάδας. Οι ειδικότητες οι οποίες λειτουργούσαν και είχαν καταργηθεί λειτουργούν από φέτος και για την πρώτη τάξη και για τη Δευτέρα. Η επάνωδος των ειδικοτήτων σημαίνει βέβαια και προσλήψη προσωπικού. Και σύμφωνα πάντα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι εκπαιδευτικοί που θα επανέλθουν στα ΕΠΑΛ της Αλεξανδρούπολης είναι 27 στον αριθμό.